Γεια σας! Είμαι η Στεφανία. Η Κυριακή του Πάσχα, ή αλλιώς η Λαμπρή, είναι η μεγαλύτερη θρησκευτική γιορτή στην Ελλάδα, καθώς γιορτάζουμε την Ανάσταση του Χριστού, ένα σύμβολο αναγέννηση και ελπίδα. Είναι μια κινητή εορτή και στην Ελλάδα γιορτάζεται κάθε χρόνο μεταξύ 4 Απριλίου και 8 Μαΐου, την εποχή που η φύση επίση αναγεννιέται και υποδέχεται την Άνοιξη. Σε αυτό το μάθημα θα δούμε τα κυριότερα έθιμα της Λαμπρής. Γνωρίζετε γιατί το Πάσχα των Ορθόδοξων γιορτάζεται συνήθως σε διαφορετικές ημερομηνίες από το Πάσχα των Καθολικών? Θα σας δείξουμε την απάντηση στο τέλος αυτού του βίντεο. Η Κυριακή του Πάσχα σημαίνει κόκκινα αυγά, αρνή και γλέντι. Πολλοί μετακινούνται μασικά σε διάφορες πόλεις και χωριά όπου έχουν συγγενείς για να γιορτάσουν μαζί. Από νωρί το πρωί στείνονται σε ανοιχτό χώρο σούβλες που θα ψήσουν τον παραδοσιακό βελία και το κοκορέτσι. Συνήθω υπό την επίβλεψη των αντρών. Το σούκλισμα διαρκεί αρκετά. Έτσι, όλοι βρίσκουν ευκαιρία για γλέντι και ποτό, συνήθω με παραδοσιακή μουσική και πολύ χορό. Όταν το φαγητό είναι έτοιμο, όλοι μαζεύονται γύρω από το ερταστικό τραπέζι και απολαμβάνουν το γεύμα. Την ημέρα αυτή, τσουγκρίζουμε κόκκινα αυγά ω εξή. Ο ένα κρατάει το αυγό ακίνητο με την μητερή πλευρά του προ τα πάνω. Ο άλλο κρατάει το αυγό ψηλότερα με τη μητερή πλευρά προ τα κάτω και με μια κοφτή κίνηση χτυπάει το αυγό του πρώτου. Κατά τη διαδικασία αυτή, ο ένα λέει Χριστό Ανέστη, ενώ ο άλλο απαντά Αληθό Ανέστη. Το αυγό που σπάει γυρνάει τότε από την ανάποδη και η διαδικασία επαναλαμβάνεται με αντίθετου ρόλου. Όποιο αυγό δεν σπάσει καθόλου είναι γούρικο και χρησιμοποιείται ξανά. Στην Καλαμάτα, κάθε χρόνο, αναβιώνει ένα ξεχωριστό έθιμο, ο Αϊτοπόλεμος, οι συμμετέχοντε λέγονται σαϊτολόγοι και χωρίζονται στα λεγόμενα μπουλούκια. Οι σαίτε που κρατούν είναι χαρτονένιοι σωλήνε μάτι μπαρούτι. Μερικοί αναφέρονται στο έθιμο αυτό και ω το ζεϊμπέκικο τη φωτιά, εξαιτία του τρόπου που τι κρατούν και των κινήσεων που κάνουν. Το έθιμο αυτό εκτιμάται πολύ από του ντόπιου, καθώ θυμίζει την αναχέτηση του τουρκικού υπηκού με εκρηκτικά και τον ένδοξο αγώνα των προγόνων του κατά την εποχή τη Στην Κύθνο στείνεται μία κούνια στην πλατεία της χώρας του νησιού, όπου πάνε και κάθονται σε αυτή αγόρια και κορίτσια, διμένα με παραδοσιακές στολές. Όποιο κουνήσει κάποιον, δεσμεύεται ενώπιον θεού και ανθρώπων για χάμο. Και τώρα θα σας δείξω την απάντηση του προηγούμενου κουίζ. Γνωρίζετε γιατί το Πάσχα των Ορθόδοξων γιορτάζεται συνήθως σε διαφορετικές ημερομηνίες από το Πάσχα των Καθολικών. Οι Καθολικοί γιορτάζουν το Πάσχα την πρώτη Κυριακή μετά από την Πανσέλινο τη Εαρινή Ισημερία σύμφωνα με το σύγχρονο Γρηγοριανό ημερολόγιο. Οι Ορθόδοξοι όμω σύμφωνα με το παλιό Ιουλιανό ημερολόγιο, το οποίο όμω δεν είναι αστρονομικά ακριβέ. Πώ σα φάνηκε το μάθημα αυτό, Μάθατε τίποτα ενδιαφέρον. Εσεί έχετε δει ποτέ πώ σου γλίζεται το αρνί την Κυριακή του Πάσχα στην Ελλάδα. Αφήστε μα τα σχόλιά σα στο GreekPod101.com και τα λέμε στο επόμενο μάθημα. Yahara